Με μαντινάδες υποδέχτηκαν το πρωί οι φίλοι και οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ελλάδα, Ελλάδα, κι αμπνιγώθηκες, εδώ είναι η ώρα. Εδώ είναι η ώρα με το Βαγγέλη αρχηγό να γιατρευτεί η χώρα. Κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πληροφορήθηκε ότι σε διπλανή αίθουσα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, περιμένοντας την πτήση του για Αθήνα μετά την περιοδία του στην Κρήτη. Αμέσως ο κύριος Μεϊμαράκης ζήτησε να τον συναντήσει και οι δύο άνδρες είχαν ολιγόλεπτη συνάντηση. Είναι αδιανόητο να είσαι στην Κρήτη, στην πατρίδα μου, και να μην σε ξεπροβοδήσω. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Ευάγγελου Μεϊμαράκη στην Κρήτη ήταν η Νεάπολη, όπου φίλοι και οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας τον υποδέχτηκαν. Για την επόμενη φορά να έρθει σαν πρωθυπουργός. Όχι σε προεκλογικό αγώνα. Σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετέβη στη συνέχεια στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη και Δημάρχους του νομού. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κάλεσε τους πολίτες στις επικείμενες εκλογές να αποφύγουν τις εντάσεις και την ψήφο διαμαρτυρίας. Μπορούν αυτή τη φορά οι πολίτες να πάνε στην κάλπη με δεδομένα πλέον και κρίνοντας τα πεπραγμένα 7 μήνου κυβέρνησης Τσίπρα Καμένη. Διότι το Γενάρη οδηγήθηκαν στην κάλπη με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά συγκρινόμενα με ένα συνεφάκι ευχάριστο το οποίο είχε δημιουργηθεί από υποσχέσεις που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, και βεβαίως πολλοί από τους πολίτες προτίμησαν το συνεφάκι, σκεπτόμενοι ότι και τα μισά από αυτά που είπε να κάνει, έτσι μου λέγανε αρκετοί, θα ήταν προς όφελος των πολιτών, ακόμα και τα μισά να γινόντουσαν. Εδώ όμως δεν έγινε τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολίτες μπορούν και έχουν σήμερα συγκρινόμενα προγράμματα αλλά και αποτελέσματα για να κρίνουν. Και γι' αυτό καλό σε ψήφο εμπιστοσύνης και όχι σε ψήφο διαμαρτυρίας ή τιμωρίας, η οποία τελικά κόστισε στον τόπο αυτό το 7μηνο περίπου 90 δισεκατομμύρια. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική όμως και στην απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να οδηγήσει τη χώρα σε προώρες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία και άλλες πολιτικές δυνάμεις έδωσαν στήριξη δυνατή για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με δικό μας προσωπικό κόστος, πολιτικό κόστος. Για πρώτη φορά πρωθυπουργός πήρε 251 κοινοβουλευτικές ψήφους και είχε τόσο μεγάλη δύναμη στο κοινοβούλιο και θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ένας εθνικός ηγέτης και θα μπορούσε να προχωρήσει τη χώρα σε μια αλλαγή σελίδας συνεννόησης και σύνθεσης και ανάπτυξης της χώρας, και ανταυτού προτίμησε να μπούμε πάλι σε μια εκλογική περιπέτεια όπου μπορεί να δημιουργεί εντάσεις, μπορεί να δημιουργεί διχασμό, πάντως σίγουρα ανακόπτει την πορεία που είχαμε χαράξει. Ακολούθησαν επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς του Λασιθίου και στη συνέχεια στην ΟΔΕ με τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό. Αύριο ο κύριος Μεϊμαράκης θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κρήτη με επισκέψεις και επαφές σε Ρέθυμνο και Χανιά και προεκλογική ομιλία στις 8 το βράδυ στο κέντρο Πορτοκάλι στο Γεράνι Χανίων.